Τρία ροφήματα που θα σε αδυνατήσουν, θα κάψουν το λίπος, θα μηδενίσουν την κοιλιά. Hey, Σάρο εδώ, ειδικό στο χάσιμο βάρους μέσω διαλυματικής και πάμε να εξηγήσουμε το πρώτο ρόφημα που σε αδυνατίζει, το οποίο είναι Coca-Cola Zero. Λέει, έχει βγει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το έχει βάλει καρκινογόνο. Το είπε αυτό και μετά πήγε και το βγάλε και λέει, α, τελικά δεν είμαστε σίγουροι, έκανε πίσω γύρισμα, κολοτούμπα. Γιατί πιστεύετε έχει γίνει αυτή η κολοτούμπα. Μήπως παίζουν από πίσω συμφέροντα, μήπως η Coca-Cola είχε κάποιο deal με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και απλά του δίνει λεφτά και δεν έλεγε τίποτα. Μετά σταμάτησε να του δίνει λεφτά, άρχισε να κράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός, μετά του έδωσε κάποια λεφτά και το βούλωσε πάλι. Μήπως παίζει κάτι τέτοιο. Μήπως είμαστε λίγο πρόβατα και ό,τι μας δίνουν το κατεβάζουμε αμάσιτο. Ποια είναι η αλήθεια με την Coca-Cola Zero? Η Coca-Cola Zero, παιδιά, δεν έχει θερμίδες. Εντάξει. Δεν έχει θερμίδες, άρα δεν παχαίνει. Τελείωσε. Ξεκολλήστε λίγο το κεφάλι σας. Coca-Cola, γιατί την πίνουμε? Δεν έχει θερμίδες. Έχει ωραία γεύση. Έχει ανθρακικό που σου γεμίζει το στομάχι. Και έχει καφέινη μέσα. Εντάξει. Οπότε σκοτώνει και την πείνα. Τώρα, τι θέλουμε? Δεν θέλουμε να πίνουμε από το πρωί στο βράδυ 2 και 3 και 4 λίτρα Coca-Cola. Εντάξει. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να το πιεις ανάμεσα στα δύο γεύματα. Αν πάρεις εσύ ένα ποτήρι, το γεμίσεις με πάγο, βάλεις την Coca-Cola σου, τη Zero. Στύψεις και ένα λεμονάκι και την πίνεις, είσαι βασιλιάς ρε φίλε. Είσαι βασιλιάς. Τι θα έρθει να σου πει ο άλλος? Τίποτα. Εσύ θα χάνεις και ο άλλος θα είναι με την κοιλιά, να πούμε. Και ο άλλος δεν πίνει Coca-Cola. Μπράβο, δεν πίνεις Coca-Cola, τι να σε κάνω. Αν δεν πίνετε Coca-Cola, cool. Δεν υπάρχει θέμα. Αλλά αν θέλετε να βάλετε να το εντάξετε, είναι μια χαρά. Εντάξει, μην ακούω βλαγίζει την Coca-Cola. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι Φρέντο Εσπρέσο Σκέτο. Εντάξει. Ο καλύτερος καφές για να αδυνατήσεις είναι με το χέρι στην καρδιά, hands down που λέμε στο χωριό μου, Φρέντο Εσπρέσο Σκέτο. Σκέτος προφανώς πάει συζητητή, εντάξει, ούτε ζαχάρι να βάλουμε, ούτε στέβια και η πικρίλα, έτσι, δημιουργεί όλο αυτό που είχαμε πει, το πείραμα του Παυλόφ αλλά ανάποδα, δηλαδή, πεινάς, φάει ένα χαστούκι, φάει την πικρίλα, θα δεις, θα ξαναπεινάσεις, τελείωσε, αυτό ήτανε. Οπότε, και έτσι λειτουργεί και το σκέτο, να μην βάλεις τίποτα μέσα, σίγουρα έχει 0 θερμίδες, δεν έχει τίποτα και είναι το πιο αγνό πράγμα που μπορείς να βάλεις στο σώμα σου. Και γιατί Φρέντο Εσπρέσο? Γιατί είναι φιλτραρισμένος. Δεν είναι σαν το φραπέ, έτσι, ή σαν κάποιους άλλους καφέδες. Είναι φιλτραρισμένος, είναι καθαρός και είναι διπλή δόση εσπρέσο. Που σημαίνει διπλή δόση καφείνης, που σημαίνει διπλή δόση λιποδιάλυσης. Θες να πιες διπλάσια, θα πιεις Φρέντο Εσπρέσο. Εντάξει. Πάρα πολύ καλή επιλογή. Τώρα, σκοτώνει την πείνα, έτσι. Παραγωγικότητα στο Θεό, όλα πολύ καλύτερα. Και τώρα για να δεις ακριβώς τι να φας, τι να μην φας, τι να πιεις, τι να μην πιεις, πώς να κάνεις διαλυματική με 0 πείνα για να χάσεις αυτά 10 κιλά λίπους σε 3 μήνες, πάρε το προφίλ μου, πάρε το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου και δες αυτό το 100% δωρεάν σεμινάριο που θα σου δείξει ακριβώς αυτό. Πώς να χάσεις τα κιλά χωρίς πείνες και στερήσεις. Δες το τώρα, γιατί παίζει να κατέβει σε λίγο καιρό από τώρα. Εντάξει. Οπότε πάμε στο τρίτο ρόφημα το οποίο σε αδυνατίζει, το οποίο είναι νερό με κανέλα και λεμόνι. Εντάξει. Αυτό τώρα πώς το πίνουμε? Δεν το πίνουμε οποτεδήποτε, το πίνουμε με το που ξυπνήσουμε. Είμαστε εντελώς αφυδατωμένοι, έχει αρχίσει το σώμα μας και μπαίνει στη φάση νηστεία σιγά σιγά. Και για να το πάμε στο επόμενο level, να αρχίσει να καίει και πολύ και πιο εύκολα και να μας ενυδατώσει και να κατεβάσει κι άλλο τα επίπεδα ζαχάρου που αυτό μας κάνει να κάψουμε πολύ καλύτερα λίπος, θα πιεις νερό. Αν δεν πιεις απλά νερό, θα βάλεις κανέλα και λεμόνι. Τώρα προσοχή, 4 σταγόνες λεμόνι. Στην πέμπτη κόβε την νηστεία. Στην κανέλα. Κοφτή, έτσι, ένα νυχάκι ίσα-ίσα, κανελίτσα, γιατί αν βάλεις περισσότερο, πάλι σπάει την νηστεία. Παιδιά μου λένε, α, έβαλα, λέει, 4 κουταλιές κανέλα. Ωραία, ρε φίλε, συγχαρητήρια, μόλις έσπασε την νηστεία. Συγχαρητήρια, κάνεις μια τρύπα στο νερό. Παίρνεις όλα τα ωφέλη της κανέλας, με ελάχιστη, που δεν χρειάζεται να βάλεις παραπάνω. Βάλεις το, όταν σπάσεις την νηστεία σου, σαν σνακ, φτιάξε ένα γιαουρτάκι, βάλε όση κανέλα θες. Το πρωί βάλεις ίσα-ίσα ένα νυχάκι. Εντάξει. Οπότε αυτά είναι τρία ροφήματα που θα σε αδυνατήσουν, να τα εντάξεις σήμερα κιόλας για να αρχίσεις να καίσεις λίπος. Αυτά για τώρα. Θα τα πούμε την άλλη φορά με το καλό. Peace out.